στις 16 Απριλίου μέσω της γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που γίνεται και η διαδικασία για τον εξοδικαστικό μηχανισμό για τις 120 δόσεις. Mm-hmm. 16 Απριλίου ξεκινάει. Θα γίνουν μεγάλα κουρέματα, να το πούμε έτσι, διαγραφές χρέους. Φαίνεται ότι πολλοί οποίοι οφείλουν μέχρι 6.000 ευρώ θα μπορέσουν να διαγράψουν το υπόλοιπο ποσό, καθώς και όσοι έχουν καταβάλει ήδη το 60% της οφειλής τους, δύναται να διαγράψουν το υπόλοιπο ποσό. Θα γίνουν εκπτώσεις, θα γίνει διαγραφή χρέους για τους ανέργους, θα γίνει διαγραφή χρέους όσον αφορά το τόκον, είτε είναι υπερημερίας είτε είναι κεφαλαίου. Mm-hmm. Ως εκ τούτου θα πρέπει από 16 Απριλίου όσοι έχουν δάνεια προς τον ΟΕΚ, προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, να το πούμε και απλά, και εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, να ενταχθούν στη σχετική ρύθμιση, ώστε και να μπορέσουν να διαγράψουν τις οφειλές τους στις ληξιπρόθεσμες, είτε εφόσον μπορούν να καταβάλουν εντός 5 ετών το 60% του χρέους τους, να μπορέσουν να διαγράψουν το υπόλοιπο 40%. Άρα είναι κάτι που περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών, δηλαδή μετά το Πάσχα να ξεκινήσουν να έχουν τα δικαιολογητικά, να έχουν συλλέξει τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να ξεκινήσουν να εντάσσουν τα δικαιολογητικά για να μπορέσουν να ρυθμίσουν και τα χρέη τους προς τον ΟΕΚ.